Απλώς επιτρέψτε να σας πω ότι υπάρχει και το πολιτικό επιχείρημα, υπάρχει και το συνταγματικό, το νομικό επιχείρημα. Αν πριν δώσουμε το λόγο στην κυρία Καβαδία να μας διευκρινίσετε γιατί θα αρνηθείτε τελικά την πρόταση Καλογύρου από τη στιγμή που σας βάζει... βάζει τα δύο κόμματα σε συνεργασία προκειμένου να επιλεγούν. Καλή σε συνένεση. Ναι. Το θέμα της επιλογής των ανωτάτων δικαστικών δεν μπορεί να γίνει με μια επιστολή που στέλνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, όποιος και αν είναι αυτό. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται και ως ένα βαθμό έχει διεξαχθεί. Άρα δεν είναι θέμα ότι προτείνει ο Υπουργός εγγράφος λίγες μέρες πριν τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών. Υπάρχει κοινοβουλευτική Άρα διαδικασία. Εσείς θέλετε η νέα κυβέρνηση να ξεκινήσει από την αρχή εκ νέου νέα επιτροπή διακομματική που θα βάλει από την αρχή το θέμα κάτω και θα έχουμε δηλαδή ξανά, θα ξεκινήσει η διαδικασία από την αρχή με άλλη επιτροπή διακομματική. Βεβαίως. Και γι' αυτό το λόγο και όλα θα έπρεπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είμαι σίγουρος ότι θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση, αλλά η δική μου άποψη είναι ότι σε περίπτωση που φτάσει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν θα πρέπει να συμφωνήσει με τον ορισμό της ηγεσίας των νέων δικαστικών. Μάλιστα. Κυρία Καβαδία, θα ήθελα να δώσω κάποιες απαντήσεις σε αυτά. Ναι, παρακαλώ, Φωτεινή, εσύ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω ότι ο κ. Δανακόπουλος είπε ότι η παρούσα κυβέρνηση είχε την ευθύνη της επιλογής. Μετά βγήκε ο κ. Καλογύρου και είπε όχι να αποφασίσουμε από κοινού ανάμεσα στους ανωτάτους δικαστικούς οι οποίοι ήδη έχουν επιλεγεί από τη Διακομματική Επιτροπή. Αυτό είναι μια υποχώρηση. Τι δείχνει κύριε Λαμπριδή, κ. Καλογύρου η για να είναι, για να είναι σαφή τα πράγματα, γιατί μιλάμε για το Σύνταγμα και μιλάμε για τους νόμους. Καταρχάς, μου κάνει εντύπωση ο κατηγορηματικός τόνος του κυρίου Δήμα με τον οποίο απέρριψε την πρόταση Καλογύρου. Είναι εντυπωσιακό το ποιος βάζει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης την εκλογή των ανώτατων δικαστών. Τα πράγματα είναι απολύτως σαφή. Υπάρχει το άρθρο 90 του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει ποια θα είναι η διαδικασία. Το Σύνταγμα ορίζει τα όργανα που συμπράττουν. Και αυτά είναι το Υπουργικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και για τη διαδικασία παραπέμπει στο νόμο. Τι λέει ο νόμος, ο οποίος εδώ να επισημάνουμε δεν είναι νόμος ΣΥΡΙΖΑ, είναι νόμος του 2010, είναι ο νόμος Καστανίδη. Ο νόμος λέει λοιπόν ότι το τέλος Απριλίου πρέπει να ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Είναι μια σύνθετη διαδικασία, κυρία Λαμπρίδη. Γίνεται μια αρμόδια εισήγηση του Υπουργού, η οποία πάει στο Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν παραπέμπεται στη διάσκεψη Προέδρων. Έχει γίνει αυτή η διαδικασία, μέχρι αυτό το βήμα έχει γίνει. Στη διάσκεψη Προέδρων υπάρχουν προτάσεις για ανώτατους δικαστές, οι οποίες έχουν περάσει με τα 4/5, που σημαίνει ότι έχει ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία και δεν έφερε καμία αντίρρηση. Και από εκεί και πέρα το θέμα ξαναγυρνάει στο Υπουργικό Συμβούλιο και καταλήγει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι πολύ σαφές το πλαίσιο το οποίο ορίζει, ξαναλέω, το Σύνταγμα και ο νόμος. Από εκεί και πέρα η διαδικασία ξεκίνησε στις 2 Μαΐου. Υπήρχε αυτή η μικρή απόκληση λόγω των ημερών του Πάσχα. Άρα είμαστε ακριβώς μέσα σε αυτό που λέει ο νόμος και έχει και προβλέψεις ο νόμος ο συγκεκριμένος. Δηλαδή ότι ακόμη και σε περίπτωση διάλυσης της Βουλής μπορεί να παρακαμφθεί η διάσκεψη των Προέδρων. Που να επαναλάβουμε εδώ ότι η διάσκεψη των Προέδρων δεν είναι κάποιο κομματικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα διακομματικό όργανο, συμμετέχουν δηλαδή, είναι διάσκεψη Προέδρων της Βουλής. Όλα τα κόμματα. Όταν ξαναλέω μέσα στη διάσκεψη δεν υπήρχαν αντιρρήσεις, πέρασε με 4/5, πέρασαν κάποιες προτάσεις. Νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές. Από εκεί και πέρα έχει σημασία, μισό λεπτό, γιατί έχει σημασία, μισό λεπτάκι να ολοκληρώσω. Έχει σημασία όμως το πώς η Νέα Δημοκρατία αντιλαμβάνεται το ρόλο της δικαιοσύνης. Ξέρετε, υπάρχει μία, θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω τον όρο πρεμούρα, για το ποιοι θα είναι οι ανώτατοι δικαστές. Έτσι αντιλαμβάνονται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, έτσι αντιλαμβάνονται τον διακριτό ρόλο των εξουσιών. Έχει μεγάλη σημασία το ποιοι είναι αυτοί που φωνάζουν, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ανάγουν αυτό το θέμα σε ένα μείζον θέμα στην πολιτική αντιπαράθεση. Να και σε κάτι που συμφωνούμε με την κυρία Καβαδία όμως. Εξ αρχής θα συμφωνούσα, φαντάζομαι. Ο ΣΥΡΙΖΑ φοβάται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει τώρα να οριστούν οι ανώτατοι δικαστικοί για κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό λόγο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι η μέγιστη προσβολή προς τη δικαιοσύνη. Τι υπονοεί η Νέα Δημοκρατία, ότι η δικαιοσύνη άγεται και φέρεται από τις ορέξεις της κάθε κυβέρνησης ή θέλουν τους δικαστές υποχείρια του εκάστοτε πρωθυπουργού. Δηλαδή, με αυτή τη λογική, να υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει όλη αυτή τη φασαρία γιατί
θέλει να ορίσει δικούς της δικαστές. Αυτό ξαναλέω είναι η μέγιστη προσβολή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει συγκεκριμένη επιστολή του Υπουργού Δικαιοσύνης να προχωρήσει συνενετικά η διαδικασία. Μια διαδικασία η οποία, να επαναλάβω, έχει ολοκληρωθεί κατά τα 2/3. Να μας πούν λοιπόν αν θέλουν όλο αυτό να ακυρωθεί και να ξαναπάμε. Κάτι το οποίο δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα και το νόμο. Από τη στιγμή που έχετε και την αρμοδιότητα και την νομοποίηση, όπως πολύ καλά ισχυρίζεστε, γιατί χρειάζεται τότε τη συνένεση της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Καβαδία? Αλλά να σας πω κάτι, εγώ συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ μαζί σας όμως, κυρία Καβαδία, ότι υπάρχει πράγματι πρεμούρα για την απόφαση επιλογής των ανατάτων δικαστικών. Και αυτή είναι από τη δική σας πλευρά. Και εσείς πράγματι προσπαθείτε να ελέγξετε τη δικαιοσύνη. Κύριε Δήμα, σας διαφεύγει κάτι πολύ βασικό. Δεν σας διέκοψα, κυρία Καβαδία. Λοιπόν. Έτσι, θα σας υπενθυμίσω λοιπόν τις καταγγελίες τριών εισαγγελέων, οι οποίοι στην υπόθεση Νοβάρτης παραιτήθηκαν, ισχυριζόμενοι ότι υπήρχαν κυβερνητικές. Δεν σας διέκοψα. Ότι υπήρχαν κυβερνητικές. Δεν θέλετε να ανοίξουμε αυτό το θέμα, κύριε Δήμα. Και μιας και επικαλέστηκατε το Σύνταγμα, να σας πάω λοιπόν και στο άρθρο 37 και στο άρθρο 38 του Συντάγματος, όπου λέει ότι όταν έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προκηρύξει τις εθνικές εκλογές, έχει ανακοινώσει πως θα προκηρύξει εθνικές εκλογές, παραιτείται και η κυβέρνηση και πάμε στο ορισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης. Άρα θα έπρεπε η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Μουλής, κύριε, θα έπρεπε, κυρία Καβαδία, δεν σας διέκοψα καθόλου. Θα έπρεπε συνεπώς, κυρία Καβαδία, ήδη να έχει παραιτηθεί το Υπουργικό Συμβούλιο, θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί και ο Πρωθυπουργός κανονικά και δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση ένα υπηρεσιακό Υπουργικό Συμβούλιο να ορίσει την ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων. Κύριε Δήμα, σας διαφεύγει ότι ευρωεκλογές κερδίσατε, όχι τις βουλευτικές εκλογές. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι ήταν δημοψήφισμα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επικαλέστηκε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών για να διαλύσει προώρα το Εθνικό Κοινοβούλιο. Αν θέλετε να μιλάει, ο Πρωθυπουργός το είπε, κυρία Καβαδία. Δεν το είπα εγώ. Κύριε Δήμα, η χώρα έχει κυβέρνηση. Οι διαδικασίες. Στον κύριο Τσίπρα να το πείτε που προκάλεσε εκλογές. Ξαναλέω λοιπόν. Νομίζω ότι οι τηλεθεατές θα προκληθούν εκλογές, θα γίνουν όλα αυτά τα οποία επιτάσσει το Σύνταγμα. Ο Πρωθυπουργός θα πάει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Αντιλαμβάνομαι. Άρα ότι θα έχουμε θέλετε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Θα παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός και θα παραιτηθεί και το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό καταλαβαίνω από τη δική σας έρευνα. Μετά την ήττα των ευρωεκλογών του 2014 παραιτήθηκε ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Τσίπρας το είχε ζητήσει. Ο κύριος Τσίπρας το είχε ζητήσει. Όρισε ή δεν όρισε? Και δεν ήταν τόσο μεγάλη διαφορά. Έχει να κάνει με το εύρος της διαφοράς. Μετά τις ευρωεκλογές, βγήκε ο κύριος Σαμαράς να πει ότι πάμε σε εκλογές, κυρία Καβαδία. Μετά τις ευρωεκλογές του 2014, ο κύριος Σαμαράς δεν είπε ότι θα πάμε σε εκλογές. Δεν μπορούν οι τηλεθεατές. Έχετε απόλυτο δίκιο και δεν είναι αυτός ο στόχος. Οπότε έχει ο καθένας το χρόνο του για όσο απομένει ακόμα να αναπτύξει την επιχειρηματολογία. Ο στόχος είναι να γίνει μια συζήτηση. Γιατί βρισκόμαστε στην αρχή της νέας προεκλογικής περίοδου. Και πάμε εκεί. Νομίζω στο προηγούμενο θέμα οι τηλεθεατές έβγαλαν τα συμπεράσματά τους. Κυρία Καβαδία, ποιος είναι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ και αν είναι η νίκη, για ποιους λόγους μπορεί να είναι εφικτή αυτή η νίκη? Λοιπόν, κοιτάξτε. Για ποιους λόγους πιστεύετε δηλαδή ότι μπορεί να είναι εφικτή αυτή η νίκη? Με 9,5 μονάδες διαφορά στις ευρωεκλογές. Θεωρώ απολύτως ότι μπορεί να είναι αντιστρέψιμο αυτό το αποτέλεσμα. Υπάρχουν κάποιες πολύ βασικές προϋποθέσεις. Καταρχάς, πρέπει να δούμε, αν και αυτή είναι μια διαδικασία η οποία θα είναι σε εξέλιξη, πρέπει να επισημάνουμε τους λόγους για τους οποίους υπήρξε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο είναι ένα καθαρό αποτέλεσμα. Είναι μια ξεκάθαρη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Το εύρος της διαφοράς δεν αφήνει κανένα τέτοιο περιθώριο. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι υποστήκαμε μια φθορά. Εφαρμόσαμε μνημόνιο. Καμία κυβέρνηση η οποία εφαρμόζει μνημόνιο δεν βγαίνει αλόβητη από αυτό. Υποστήκαμε λοιπόν μια φθορά. Αναγκαστήκαμε να ακολουθήσουμε πολιτικές οι οποίες σαφώς δεν ήταν δικές μας. Δεν έχει σημασία το γεγονός ότι τα δικά μας μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής μπορεί να ήταν το 1/10 από τα μέτρα τα οποία είχαν εφαρμόσει τα όσα έκαναν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ την περίοδο 10-14. Είχε όμως μεγάλη σημασία το ότι ήταν ένας λαός κουρασμένος, ένας λαός ο οποίος ήταν μετά από τόσα χρόνια κρίση και το οποιοδήποτε επιπλέον βάρος δεν μπορούσε να το σηκώσει. Γιατί κάναμε μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Κάναμε μια επιλογή μέσα σε αυτή τη χρεοκοπημένη χώρα να βοηθήσουμε τα στρώματα εκείνα τα οποία στην ουσία είχαν φτωχοποιηθεί. Θυμόμαστε όλοι τις σκηνές
με τους ανθρώπους να ψάχνουν στα σκουπίδια. Γι' αυτό λοιπόν και ακόμα ο πρώτος στόχος. Υπάρχουν, στόχους, άνθρωποι, που υπάρχουν άνθρωποι, και εδώ θέλω να πω το εξής, ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όταν λοιπόν παίρνεις μια τέτοια απόφαση, η οποία είναι απολύτως συνειδητή απόφαση, και όταν έχεις ένα τόσο περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο, είναι προφανές ότι κάποιες άλλες τάξεις, και μιλάω συγκεκριμένα για τη μεσαία τάξη, πιέστηκε. Πιέστηκε πολύ. Αυτό το βλέπουμε. Αυτό το οποίο επίσης, πάτε από εδώ και πέρα, λοιπόν. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή από τον Αύγουστο και μετά έχουμε βγει από τα μνημόνια. Τώρα δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξουμε εκείνο το πρόγραμμα το οποίο θα έχει αμιγώς τα δικά μας χαρακτηριστικά. Το πρόγραμμα εκείνο το οποίο θα ελαφρύνει τις τάξεις αυτές. Θέλω όμως να πω και κάτι άλλο. Αυτή η φθορά για την οποία όλοι μιλάμε δοκίμασε και τη σχέση μας με τους Έλληνες πολίτες. Δοκίμασε τη σχέση μας με τον λαό και ξέρετε, σε εμάς στην αριστερά είναι αυτή η σχέση που είναι η αναζωογονητική δύναμη, αυτή η σχέση με το λαό. Αυτή η σχέση λοιπόν δοκιμάστηκε και το παραδεχόμαστε. Χρόνο με το χρόνο, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, νιώθουμε σαν να σταμάτησε η ουσιαστική επικοινωνία με τον κόσμο. Άρα το μείζον αυτή τη στιγμή ποιο είναι? Το μείζον είναι να βγούμε έξω, να κοιτάξουμε τον κόσμο στα μάτια, να του πούμε ναι, κάναμε λάθη, είχαμε ολιγορίες. Ενδεχομένως είπαμε πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε. Και ξέρετε, ο κόσμος μας έχει στο μικροσκόπιο και πολύ καλά κάνει. Γι' αυτό και δεν επιτρέπει συμπεριφορές και φαινόμενα τα οποία τον πληγώνουν και τον θυμώνουν. Είμαστε σε ένα, ακριβώς κάτω από ένα μεγεθυντικό φακό και η κάθε μας κίνηση κρίνεται. Άρα η αισιοδοξία έχει... να στηρίζεται στην αποκατάσταση τη σχέση με τους ψηφοφόρους σας, κύριε Καβαδία. Είναι πολύ βασικό. Ή έχετε σκοπό να κάνετε και συγκεκριμένες προτάσεις ανακούφισης και μα η αποκατάσταση της σχέσης περνάει και μέσα από αυτό. Αυτό που λέμε δηλαδή στους Έλληνες πολίτες είναι ότι ναι, καταλαβαίνουμε ποιοι πιέστηκαν, καταλαβαίνουμε τα λάθη που κάναμε και μέσα σε ένα πλάνο το οποίο θα στοχεύει πια σε τάξεις οι οποίες πιέστηκαν να αποκατασταθεί αυτή η επικοινωνία. Έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία να κοιτάζεις τους ανθρώπους στα μάτια και να τους λες τις αλήθειες τους. Να τους λες τις αλήθειες σου. Και επίσης αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία καθοδόν προς τις κάλπες είναι να γίνει μια συζήτηση προγραμματική μεταξύ των δύο κομμάτων. Να γίνει μια συζήτηση, να ακούσουμε δηλαδή, γιατί ο κόσμος θα κληθεί να αποφασίσει ποια κυβέρνηση θέλει να αναλάβει τις τύχες στα χέρια του. Άρα, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να αποκατασταθεί αυτή η σχέση εμπιστοσύνης, επαναλαμβάνω, να υπάρξουν οι νέες προτάσεις οι οποίες θα είναι προς την κατεύθυνση ανακούφισης των τάξεων οι οποίες πιέστηκαν τα χρόνια της κρίσης. Ήδη πριν τις ευρωεκλογές το στίγμα το έχει δώσει ο Πρωθυπουργός. Να πάμε λοιπόν στην προγραμματική αντιπαράθεση, να ρωτήσουμε τον κύριο Δήμα αν έχετε τρία σημεία στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας που τα θεωρείτε τα πιο δυνατά, αυτά που βάζετε μπροστά σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία. Ποια θα είναι? Ωραία. Αρχικά να σας πω ότι χαίρομαι και το λέω με πολύ καλή ιδέα, ειλικρινά, που η κυρία Καβαδία είναι έτοιμη να κάνει αυτοκριτική για τον ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά για τα ψέματα τα οποία είπε ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά το 2014, το 2015. Δηλαδή αυτό το οποίο πληρώνουμε ως επιτοπλίστων είναι το πρώτο εξάμηνο του 2015. Τώρα, απαντώντας στην ερώτησή σας, τα τρία σημαντικότερα ζητήματα, αν έπρεπε να επιλέξω τρία ζητήματα. Το πρώτο έχει να κάνει με την ασφάλεια. Mm-hmm. Για εμάς το ζήτημα της ασφάλειας, το να νιώθουμε οι Έλληνες πολίτες ασφαλείς, είναι το νούμερο ένα ζήτημα. Μήπως το μεγενθύνετε και παίζετε λίγο με το φόβο των ανθρώπων? Όχι, καθόλου δεν το μεγεθύνουμε και σας δίνω στοιχεία από την αστυνομία. Αν μπει κανείς στην ιστοσελίδα της αστυνομίας, θα δει ότι ο αριθμός των κλοπών, των ληστείων και των διαρρήξεων τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί κατά πολύ. Και στο επίπεδο του οργανωμένου εγκλήματος νομίζω ότι έχουν υπάρξει επιτυχίες της αστυνομίας. Αν δείτε και καλό οποιονδήποτε τηλεθεατή θέλει μπει στην ιστοσελίδα της αστυνομίας και δει το 2014 και το 2018, θα δείτε ότι υπάρχει πράγματι πολύ, πολύ μεγάλη αύξηση. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν πάρα πολλές εστίες ανομίας και επιτρέψτε μου να σας πω ότι οι εστίες ανομίας δεν υπάρχουν μόνο στην Αττική. Καλώς γίνεται η συζήτηση για τα εξάρχεια. Πολύ καλώς γίνεται η συζήτηση για τα εξάρχεια. Νομίζω ότι το κόμμα σας εστιάζει κυρίως στο κέντρο της Αττικής. Όχι. Υπάρχουν εστίες ανομίες σε όλη την χώρα και στον δικό μου τον νομό, στον νομό Κορινθίας. Υπάρχουν εστίες ανομίες όπως στα Εξαμήλια και στο Ζευγολατιό. Άρα το ζήτημα της ασφάλειας είναι το νούμερο ένα θέμα. Από εκεί και πέρα είναι το θέμα της οικονομίας. Τα τελευταία
5 χρόνια, 4,5 χρόνια που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των πολιτών, δηλαδή τα πόσα οφείλουμε, πόσα χρωστάμε εμείς οι πολίτες στην εφορία, έχουν αυξηθεί περίπου κατά 45 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μάλιστα το 40% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ιδιωτών προς το δημόσιο έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 4,5 χρόνια. Η χώρα έχει υπερφορολογηθεί. Οι πολίτες έχουν υπερφορολογηθεί με αποτέλεσμα να οφείλουν πάρα πολλά χρήματα. Πλέον ένας στους δύο οφείλει χρήματα στην εφορία. Και μάλιστα, αυτό ήρθε στη συνέχεια των δύο μνημονίων τα οποία σας είπα, ότι το 40%, το 40% έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 4,5 χρόνια. Υπήρχε περισσότερο λίπος, να το πούμε έτσι. Όταν ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι έτσι. Μάλιστα, αν δείτε τα στοιχεία, το διαθέσιμο εισόδημα το 2014 αυξήθηκε των οικοκυριών. Και αυτό αυξήθηκε επειδή προχωρήσαμε σε πολύ στοχευμένες μειώσεις φορολογίας το 2014, όπως ήταν η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 23 τότε στο 13%, η μείωση του φόρου αλληλεγγύης κατά 30%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 30% και επίσης και τις εργοδοτικές και ασφαλιστικές εισφορές κατά 5%. Άρα υπήρχε πράγματι, ήταν η τελευταία χρονιά που υπήρχε μια αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Και το τρίτο ζήτημα, για να κλείσω απαντώντας την ερώτησή σας, έχει να κάνει με την μετανάστευση. Mm-hmm. Είναι απολύτως σημαντικό να υπάρχει μια σημαντική και ουσιαστική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, ειδικά τις χώρες καταγωγής των παράνομων μεταναστών, ώστε να επιστρέφουν γρήγορα στην πατρίδα τους ασφαλής. Και επιτρέψτε μου, κάνω την διάκριση μεταξύ των προσφύγων και των οικονομικών μεταναστών. Άλλο, η διάκριση πρέπει να γίνει σε ένα έδαφος. Υπάρχει νομικά η διάκριση. Προστατεύονται οι πρόσφυγες βάσει του διεθνούς δικαίου. Από εκεί πέρα όμως χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη φύλαξη των θαλασσίων και των χερσαίων συνόρων μας. Με ποιο τρόπο, κύριε Δήμα? Ενίσχυση από τους Ευρωπαίους εταίρους. Ξεκάθαρα ενίσχυση από τους Ευρωπαίους εταίρους. Όπως χρειάζεται πολύ μεγαλύτερο. Τι παραπάνω θέλετε? Χρειαζόμαστε, η Frontex σε μεγάλο βαθμό βοηθάει, αλλά χρειαζόμαστε επιπλέον μέσα και επιπλέον πίεση προς την Τουρκία, αλλά και τις χώρες των ανθρώπων που προσπαθούν να περάσουν στα ευρωπαϊκά σύνορα μέσω της Ελλάδος. Και επιτρέψτε να σας πω ότι ακόμα και γραφειοκρατικά χρειαζόμαστε ενίσχυση, ώστε οι αιτήσεις για το άσυλο να μπορούν να διεκπεραιώνονται πολύ γρηγορότερα, πολύ ταχύτερα. Κύριε Καβαδία, θα έχετε, θα κλείσουμε με εσάς, αλλά θέλω να συνοψίσω λίγο τους τρεις άξονες που έβαλε ο κύριος Δήμας: ασφάλεια, οικονομία, μεταναστευτικό. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω κάνοντας ένα σχόλιο για τον όρο ψέματα που χρησιμοποιήσατε. Κυρία Καβαδία, μην ξεκινήσετε και έχουμε ένα λεπτάκι. Ωραία, αλλά θα πρέπει να πω δύο πράγματα. Γιατί... Ναι, θα δώσω μια αλήθεια. Ναι, αλλά είναι η τρίτη φορά που έχετε το λόγο. Ναι, χρησιμοποιήσω ο κύριος Δήμας τον όρο ψέματα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ψέματα. Μπορεί να επιδείξαμε ολιγορία, μπορεί να είπαμε κάποια πράγματα να ήταν πάνω από τις δυνατότητες. Δεν ξέρω ποιο καμία... είναι χειρότερο. Δεν θα διακόπτεται, γιατί δεν είναι ψέματα ούτε τα 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι που μπαίνουν στα νοσοκομεία. Δεν είναι ψέματα η μείωση της ανεργίας από το 28% στο 18,5%. Δεν είναι ψέματα η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Δεν είναι ψέματα η επέκταση των 11 κλαδικών συμβάσεων. Δεν είναι ψέματα η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού για τους νέους εργαζόμενους. Κύριε Δήμα, δεν σας διέκοψα. Είναι επίσης ενδεικτικό. Της φιλοσοφίας της Νέας Δημοκρατίας, οι τρεις άξονες τους οποίους είπε ο κύριος Δήμας. Μίλησε για την ασφάλεια, έχουμε δει πώς χρησιμοποιείται η ασφάλεια, πώς χρησιμοποιείται για να εγείρει φοβικά σύνδρομα. Μιλάμε, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, νόμος Παρασκευή. Εγώ σας παρακαλώ για τον νόμος Παρασκευή. Δεν έχω καμία διάθεση να μπω σε καμία αντιπαράθεση σε τέτοια θέματα τα οποία η Νέα Δημοκρατία συνειδητά επιλέγει μόνο και μόνο για να κρύψει τις προγραμματικές της θέσεις. Γιατί δεν ακούσαμε τον κύριο Δήμα να μας πει αν θα καταργηθούν ή όχι οι 120 δόσεις. Δεν ακούσαμε να μας πει. Ο κύριος Βρούτσης μια χαρά το είπε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν θα μπω σε μια διαδικασία έγερσης φοβικών συνδρόμων. Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ, η στάση της αριστεράς, η στάση όλου του δημοκρατικού κόσμου απέναντι στο κομμάτι της προάσπισης των δικαιωμάτων, και η προάσπιση όλων των δικαιωμάτων είναι ιερή,
Είναι η ιερή υποχρέωσή μας. Είναι η ιερή υποχρέωσή μας. Αφήστε τις προβοκάτσιες και δεν θα τσιμπήσω σε αυτό. Είναι αυτό ακριβώς που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτό ακριβώς το οποίο έκανε υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να σας πω. Τωρινή είδηση, πριν από μία ώρα, διάβαζα ότι υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι θα συμπεριφερθεί στους ανθρώπους που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ ως αιχμαλώτους πολέμου. Υπάρχει, είπε ευτυχώς, η συνθήκη της Γενέβης που μπορούμε να επιδείξουμε μια ανθρωπιστική διάθεση. Εν πάση περιπτώσει, υποψήφιος βουλευτής, μπορώ να σας δείξω. Γιατί δεν ονομάζεται. Δεν θυμάμαι το όνομα του, θέλετε να το βρω. Είναι υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και επίσης μίλησε για το κομμάτι της μετανάστευσης. Θέλετε να σας το βρω. Μπορώ να σας το βρω, βεβαίως. Αν θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και επίσης η αναφορά. Βεβαίως, θα σας το βρω το όνομά του. Μισό λεπτό. Αμέσως δεν είναι θέμα. Βάλτε μια τελεία και μάλλον θα έχουμε δώσει. Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, επιχειρηματίας και υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Και αυτό που είπε λοιπόν κατά λέξη είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευελπιστεί να είναι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων και πρέπει να το αποδείξουμε όλοι μας με τη στάση μας. Υπάρχει και η Σύμβαση της Γενέβης, η οποία προβλέπει ανθρωπιστική μεταχείριση των αιχμαλώτων των πολέμων, είτε των πραγματικών είτε των πολιτικών. Ευχαριστούμε για την επίκληση των ανθρωπιστικών του διαθέσεων. Και σε ό,τι αφορά μια τελευταία λέξη για το μεταναστευτικό προσφυγικό, είμαστε πολύ περήφανοι που αυτά τα χρόνια από το 2015 και μετά επιδείξαμε τη συγκεκριμένη στάση. Ξέρετε, τυχαίνει να είμαι και επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και το θέμα αυτό ήταν μείζον. Η χώρα μας δέχεται τα συγχαρητήρια όλων για τον τρόπο που αντιμετώπισε το προσφυγικό. Πάντως, δεν είμαστε για τη Μόρια και τη Σάμο, κανείς δεν μπορεί να είναι περήφανος. Από ποιον δέχεται συγχαρητήρια, Καβαδία? Αυτό ήθελα να πω. Προφανώς μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Οι εικόνες αυτές δεν μας θυμούν. Όμως το δεδομένο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θα με αφήσετε να τελειώσω. Θα με αφήσετε να τελειώσω, κύριε Δήμα. Έχουμε ελάχιστο χρόνο. Έπρεπε να έχουμε μόνο πω. Είναι ότι είμαστε περήφανοι για τη στάση μας απέναντι σε αυτό, απέναντι στο συγκεκριμένο ζήτημα. Με όλες τις δυσκολίες η Ελλάδα βρέθηκε μόνη της σε μια Ευρώπη που θεώρησε την μόνη λύση για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα το να χτίζει τείχη. Αλλά καταλαβαίνω ότι ο κύριος Δήμας προέρχεται από το κόμμα εκείνο που συναγελάζεται με τον κύριο Όρμπαν και μην βιαστείτε να μου πείτε ότι τον διώξατε από το Ευρωπαϊκό Κοινό. Πρώτη-πρώτη, με δική μας εισήγηση. Δεν εσείς κυβερνούσατε με τον κύριο Καμένο. Αναστολή τη ιδιότητά σα, παρακαλώ. 20 δευτερόλεπτα, κύριε Δήμα. Ξαναλέω, κυρία Καβαδία, παρακαλώ. 20 δευτερόλεπτα. Η κυρία Καβαδία είπε δήθεν ότι δεν είπαν ψέματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Να υπενθυμίσω λοιπόν, μιας με αφορμή το μεταναστευτικό, ποια ήταν η αντιμετώπιση του ΣΥΡΙΖΑ στο μεταναστευτικό. Ο κύριος Τσίπρας είχε βγει και είχε πει ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Η αρμόδια υπουργός είχε πει ότι οι μετανάστες απλώς λιάζονται. Και αν δούμε τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, θα δούμε το 2015 εισήλθαν στη χώρα παρανόμως πάνω από 911.000 άνθρωποι, ενώ την προηγούμενη χρονιά ήταν ο αριθμός δραματικά μικρότερος. Εσείς προκαλέσατε όλη αυτή τη μεταναστευτική ροή δυστυχώς στην Ελλάδα. Όταν ανοίξατε όλα τα κέντρα κράτησης, ανοίξατε όλα τα κέντρα κράτησης. Εσείς θα ξαναφτιάξετε κέντρα κλειστά. Κλειστά κέντρα κράτησης και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν συζητάμε τώρα. Κύριε Δήμα, κλειστά κέντρα κράτησης. Ελάτε στην κόρη μας να δείτε αν είναι κλειστό το κέντρο κράτησης ή αν είναι ανοιχτό. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Είμαστε στο τέλος εκπομπής, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Πάντως, εμείς δεν είμαστε της άποψης να πνίγουμε τους ανθρώπους στις βάρκες. Αν είναι δυνατόν. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια ευχόμαστε. Εμείς πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο της άλλης διάστασης, στην Αρτένα.